Γεια σας και πάλι, είμαστε εδώ γιατί μας αγνοείτε από το προηγούμενο επεισόδιο που δώσαμε ιδεάρα WhatsApp Experiences, αλλά εμείς επιμένουμε. Ναι. Είμαστε για άλλο ένα experience εδώ. Ναι. Μοναδικό. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ και νομίζω ότι αυτή η φορά αξίζει να μας ακούσετε. Λάβρο, δώστο. WhatsApp Experience, ζήσε για μία εβδομάδα με τεχνολογία του 1997. Προσέξτε τώρα, μπορεί να αντιδράσετε και να πείτε τι! 1997 στις υπήρχε σπηλές. Τεχνολογία! Υπήρχε όμως και υπήρχε νοσταλγική, ρομαντική, ωραία τεχνολογία. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για το αγαπημένο σε όλους μας dial-up router. Είναι αυτό που έχω και κομμάτι στο stand-up μου. Έχω αφιερώσει αυτό το κομμάτι. Είναι αυτό το κλασικό που ναι, για να συνδεθεί στο ίντερνετ έπρεπε να πάρει κλίση. Κάνε και μια υπέροχη αναμονή όμως, ήξερες ότι έρχεται, έλεγε. Όχι, δεν το ξέρες. Όχι, δεν το ξέρες, τζόγαρες καθώς. Ναι, γιατί πρέπει να πιάσει γραμμή και έκανε. Και κάποιος φορές την ναι, και μετά έπεφτε. Και σηκώνει η μάνα. Αυτό ήταν το χειρότερο. Αυτό ήταν όταν μιλάς. Αυτό είναι καλό σαν experience για να ξέρουν ότι δεν είναι όλα δεδομένα. Δεν είχαμε, μπράβο, δεν τα είχαμε δεδομένα εμείς τα πράγματα. Μετά. Δεδομένα data. Η ιδιωτικότητα είναι ένα κομμάτι. Το ότι πας να μιλήσεις στο τηλέφωνο ξέρω με την κόμενα και μπορεί να το έχει σηκώσει η μάνα σου από την άλλη γραμμή και να μην το καταλάβει καν. Καταρχήν να μιλήσει το σταθερό. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Να μιλήσει το σταθερό ξέροντα ότι μπορεί να σηκώσει κάποιο άλλο και να μιλήσει και στο σταθερό με το ωραίο το καλώδιο. Το 9 μέτρα. Ναι, ρε, που το έβγαζες, το έπαιρνες, ήταν ωραίο το καλώδιο, μιλούσες 2 λεπτά και γινότανε γόρδιος δεσμός όλο. Ναι. Και πρώτο καλώδιο. Καλώδιο τηλεφώνου που πάει στη βάση και καλώδιο δικό σου για το ακουστικό. Ναι, ναι, ήταν όλο, ήσουν λίγο σαν τραγουδιστής. Πας στα μπουζούκια και έκανες όπως πας όλοι λίγο παιδιά. Και έφτανες εξοχικό με αυτό το καλώδιο. Να μιλήσουμε για συμπίεση μουσικής όταν πρώτο εμφανίστηκαν τα MP3 που έκανες γύρω στα 50 λεπτά να κατεβάσεις το ένα MP3. Έτσι. Πριν από αυτό όμως είχαμε τα CD και πριν τα CD είχαμε τα mini disc που πεθάνανε τίποτα δεν Το έχω ακόμα. Είναι ωραίο να μιλήσουμε για το CD. Να ζήσεις λοιπόν το experience του να ακούς το track και λίγο να κουνηθείς να κολλάει το track. Και να πηδάει. Και να πηδάει. Και μετά να ζήσεις το experience που βγήκανε τα Discman, τα Anti-Shock. Και καλά. Και καλά που ήταν μέσα στο λεωφορείο και ήταν. Ναι, να ζήσεις το experience του fax που για κάποιο λόγο υπάρχει ακόμα. Το fax υπάρχει ακόμα. Μπορείς να το ζήσεις και τώρα, αν θέλεις. Φίλε μου, πήγες σε μια δημόσια υπηρεσία και ζήσε το experience του fax. Να ακούσεις αυτό το μαγικό ήχο που κάνουν, που είναι σαν να περιπιούνται. Οι περισσότεροι δεν το είχαμε καν νομίζω. Δηλαδή, εγώ πήγαινα και πλέον να θυμάμαι, ξέρω εγώ, 100 δραχμές κάτι. Πήγαμε στο προποτζήτικο. Για να στείλει fax. Που ήταν αυτό το χαρτί που έβγαινε και μετά από 2 δευτερόλεπτα είχε αποσυντεθεί τελείως. Δεν έβγαινε. Ήταν σαν τις σύγχρονες σακούλες στα σούπερ μάρκετ. Να πούμε φυσικά ότι μιλάμε για μια εποχή όπου αν έχανες το επεισόδιο της αγαπημένης σειράς, το έχανες για πάντα. Ή επανάληψη. Μπορεί να το έχει επανάληψη, ξέρω εγώ, μετά από ένα χρόνο. Πάλι, ναι, μπορεί. Ίσως, ναι. Και το είχα τη χαρά από τότε. Αλλά δεν είχε το κατεβάζω, το βρίσκω, το στριμάρω. Το χάσες. Να ζήσει το experience του να γράφει το αγαπημένο σου επεισόδιο σε βιντεοκασέτα, ρεκ. Και μετά να πηγαίνει ο πατέρας σου και να γράφει από πάνω άλλο πράγμα. Αθλητικά. Αγώνα. Μπάλα. Και να ξεκινάει λίγο να βλέπει και να λες ναι και. Μπάλα. Να περιμένει την αγαπημένη σου σειρά, Δευτέρα 9 η ώρα, και να μην έχουν γράψει το επόμενο επεισόδιο σωστά. Και να παίζει απλά επανάληψη. Ναι. Και έχεις μείνει μέσα, περιμένεις 9 ώρα στην τηλεόραση. Να περιμένεις και να παρακαλάς τον τύπο στο βίντεο κλαμπ να σου κρατήσει την αγαπημένη σου ταινία και να τη δίνει πάντα μπροστά και να σου λέει έλα την κράτησα για μένα, πάρ' την να... Ο Αποστολόπουλος θα τη δει μεθαύρο του πόδι. Και να παίρνει τηλέφωνο, πάρτε ένα τηλέφωνο να δείτε πως τη γυρίσει σήμερα, να περιμένω. Ω, το έχω experience. Τι. Τηλεκάρτα. Ωii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 
PlayStation 4, αλλά πρέπει να τραβηχτείς σε καρτοτηλέφωνο, να βάλεις. Τα έχετε δει τώρα που είναι σαν να πούνε άρια μέσα, αλλά την είσαι πολύ. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι, παίζει να τα χρησιμοποιούν ακόμα. Όχι, είναι απλά για ψωκόλληση. Αυτά. Νιώθω ότι κάποιος πάει τη νύχτα και κάνει κάτι σε αυτά. Προσέξτε, είναι τα καρτοτηλέφωνα, είναι σαν ρομπότ ξεχασμένη εποχή και κάτι υπολογιστέ σε σιδερένια κουβούκλια με ένα ποδίκι σφαίρα. Ναι, με το. Βάζανε, ξέρω εγώ, σε δημόσια υπηρεσία, σε μια πλατεία και καλά τότε που ήταν 90 γάτι, βάζανε παλάμη. Και είναι νεκρά. Να ζήσεις την εμπειρία φιδάκι. Αυτό να είναι το τόξο από εκεί. Έφτασα πολύ και πέρα από το 97. Ναι, 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 φιδάκι. Εντάξει, 97, ρε παιδί μου. Πάκμαν, ζήσε Πάκμαν βασικά. Ή τον Ράιντερ. Φιδάκι, σαν application είχε το φιδάκι. Πιο Candy Crush. Φιδάκι. Καλά, ζει κινητό με κουμπάκια βασικά. Ναι, που πρέπει να πατήσει 4 φορές για να βγει το γράμμα που θέλει. Και το ένα απ' όλα έχει χαλάσει πια. Συνήθως είναι το 6, το 9.
Τώρα, τώρα πρόσφατα, τι ωραίο experience είναι αυτό. Όταν είχαμε τα τηλέφωνα που άνοιγαν. Τα flipper! Τα flipper! Ναι, και μπορούσε να κάνει κλακ και να το κλείσει. Flip phone! Κακ, τι ωραίο. Και μετά που μήνε χαλούσε, είχε χαλούσε. Αυτό το που έκανε Δόνη και άνοιγε μόνο του. Και σου έκανε κλείσιμο. Το σήκωνε μόνο του. Τι ωραίε εποχέ. Νομίζω δεν θα αντέχανε ούτε μία ώρα. Ούτε μία ώρα. Καταρχήν του έχουμε χάσει από το dial-up internet. Άμα δεν έχουν, πρέπει να ζητήσει access για να μπει στο internet και όταν θα μπει. Να μην τρέχει. Σου σηκώσει το τηλέφωνο άλλο και να. Θεωρώ αν υπολογιστή τέτοια ρε παιδί μου, δεν χωρίζει πουθενά ρε παιδιά. Αλλάξαμε πάντα διαγώνια. Ήταν ωραίες εποχές γιατί στο gaming ζούσαμε τα LAN parties. Αυτό που συνέβη δεν υπήρχε ίντερνετ, αλλά υπήρχε υπολογιστή με υπολογιστή. Ναι. Καλώδι, καλώδι και για να παίξει τον με τον άλλο πρέπει να είμαι στον ίδιο χώρο. Οπότε παίρναμε υπολογιστέ. Το έκανε αυτό. Ναι, παιδί μου, πηγαίναμε σε σπίτια φίλων και ενώναμε υπολογιστή με υπολογιστή, υπολογιστή, καλώδι και κάναμε LAN parties. Και παίζανε Pac-Man. Και παίζαμε, όχι, παίζαμε Unreal Tournament, Doom. Παίζαμε. Υπολογιστή που όταν τον άνοιγε έκανε κανένα πεντάλεπτο και έβγαζε τι γραμμούλε στα γράμματα. Ναι, μπράβο. Κάτι δεν ξέρω τι έβγαζε, γιατί έπρεπε να τα βλέπω αυτά. Λοιπόν, experience να ζήσετε με τεχνολογία του 97 θα κάνει καλό σε όλου μα νομίζω. Σίγουρα. Το να το ξαναζήσουμε αυτό. Θα τα νιώσουμε όλα αλλιώ, παιδιά. Γιατί ίσω ξαναβγούμε από τα σπίτια μα κάποια στιγμή. Ναι, με τέτοια τεχνολογία θα βγούμε σίγουρα. Αυτό. Σιγά μην κάτσουμε να περιμένουμε τόση ώρα. Πάρτε μας σοβαρά. Experience, ζήσε σε τεχνολογία του 97 για μία εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Το 97 πήγα στρατό. Τι λες τώρα. Πάμε πολύ εδώ. Επόμενο experience.